Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην ιατρική εκπομπή Διαγνώσεις. Με ομορφιά θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλώς ορίσατε στο στούντιο την κυρία Κωνσταντίνα Μάμαλη. Καλώς ορίσατε. Δερματολόγος και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της κλινικής Cosmetic Derma Medicine. Πολλά χρόνια δράσης. Πολλοί άνθρωποι, πολλές κυρίες και κύριοι έχουν αποκτήσει υγεία και ομορφιά, άρα και χαρά και αυτοπεποίθηση στη ζωή τους. Έτσι ακριβώς. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε αρκετές φορές. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας. Πάμε, κυρία Μάμαλη, να μιλήσουμε για μια νέα μέθοδο. Νομίζω είναι και το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Προλαβαίνουμε εν ώψη καλοκαιριού. Θα μιλήσουμε πραγματικά για ένα ωραίο κορμί με ωραία αποτελέσματα. Με την μέθοδο Laser Smart Lipo. Μια μέθοδος νέα λιποαναρρόφησης. Τι καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή? Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πολύ διάσημη και επίκαιρη όλο το χρόνο, αλλά ιδιαίτερος τώρα που πλησιάζει, μάλλον έχει μπει, έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον και η ζήτηση από την πλευρά των ασθενών. Πρόκειται ουσιαστικά για μία νέα μέθοδο, μία εξέλιξη της κλασικής λιποαναρρόφησης, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει τον παλιό επεμβατικό τρόπο αφαίρεσης του τοπικού πάχους. Ουσιαστικά είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία, πολύ βασικό πλεονέκτημα. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ή σε κάποια κλινική. Γίνεται στα πλαίσια του ιατρείου. Η διάρκεια της είναι πάρα πολύ σύντομη, περίπου 1,5-2 ώρες. Μπορεί να εφαρμοστεί για να αντιμετωπίσουμε το τοπικό πάχος σε όλες τις περιοχές του σώματος, έτσι ξεκινώντας από μπράτσα, κοιλιά, πλαϊνά κοιλιάς, ακόμη και στα πόδια, μυρούς, εσωμυρούς, ψωμάκια, γόνατα, στην περιοχή της γάμπας. Και έχει πολύ ωραία και φυσικά αποτελέσματα. Και είπατε σε περιβάλλον ιατρείου μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Επέμβαση. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί όταν ακούμε για λιποαναρρόφηση, πραγματικά την κατατάσσουμε λίγο στην γκάμα των βαριών επεμβάσεων, που καταπονείται το σώμα, που έχει και τον πόνο μέσα, έχει και τον βαθμό επικινδυνότητας. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν. Έχετε δίκιο. Ο κόσμος όταν ακούει λιποαναρρόφηση είναι λίγο επιφυλακτικός και διστακτικός, γιατί θυμόμαστε την παλιά τη μέθοδο του χειρουργείου με την ολική νάρκωση ή τη μέθη, που ήταν και λίγο, να το πω έτσι, επικίνδυνη και λίγο επιβαρυντική για τον οργανισμό. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο ο ασθενής δεν έχει να αναλογιστεί κινδύνους, καθώς είναι απολύτως ασφαλής, γίνεται στα πλαίσια της κλινικής, στο ιατρείο, έτσι, και η διάρκεια της είναι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Έρχεται μία κυρία και θέλει να κάνει λιποαναρρόφηση με τη συγκεκριμένη μέθοδο, τη Smart, την Laser Smart Lipo, και θέλει να απαλλαγεί από κάποιο όγκο στην κοιλιά, από κάποιο όγκο λίπους στην κοιλιά. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί? Καταρχάς προηγείται μία ιατρική εξέταση. Ο γιατρός εξετάζει την ασθενή ή τον ασθενή εάν είναι ιδανικός για να υποβληθεί σε αυτή τη θεραπεία. Καθώς δεν πρόκειται για μία μέθοδο αδυνατίσματος. Δηλαδή το σωματικό βάρος είναι σχετικά στα πλαίσια του φυσιολογικού. Αλλά διορθώνουμε το τοπικό, δηλαδή λίπος το οποίο εγκαθίσταται σε περιοχές του σώματος που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή οι λιποαποθήκες, συγκεκριμένες περιοχές είναι υπερτροφικές και αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες λίπους που κάνουν τις καμπύλες του σώματος μη αρμονικές. Είναι δηλαδή δυσανάλογα κατανεμημένο το λίπος στις περιοχές του σώματος. Αφού λοιπόν ο γιατρός εγκρίνει ότι ο ασθενής είναι ιδανικός για να υποβληθεί σε αυτή τη μέθοδο, μπορεί να διενεργηθεί η επέμβαση και την ίδια ώρα. Και δεν είναι λίγες τις φορές που έτσι κιόλας εξελίσσεται. Με τοπική αναισθησία, μου λέτε? Τοπική αναισθησία. Εδώ θα ήθελα να σχολιάσω και το βίντεο, αφού είπαμε για την περιοχή της κοιλιάς. Με μία κάνουλα εισάγουμε το αναισθητικό υγρό. Πρόκειται για ένα διάλειμμα ξυλοκαίνης αδρεναλίνης στο υποδόριο λίπος, στον υποδόριο χώρο. Βλέπουμε ότι διωγγώνεται ο χώρος της κοιλιάς και στη συνέχεια μία λεπτή ίνα λέιζερ, είναι μικροσκοπική, έχει μέγεθος μικρότερο από ένα άβραστο μακαρόνι, όπως χαρακτηριστικά λέμε. Τι κάνει? Η ενέργεια διασπά τα λιποκύτταρα, τα ρευστοποιεί, τα μετατρέπει σε μία υγρή μάζα. Και πολύ βασικό είναι ότι η ίνα του λέιζερ διασπά και τον συνδετικό ιστό.
έτσι, τα εινώδη διαφραγμάτια που χωρίζουν τα λιποκύτταρα. Αυτό τι πετυχαίνει? Αυτό πετυχαίνει ότι έχουμε και σημαντική βελτίωση στην κυταρίτιδα. Mm-hmm. Όχι στην περιοχή της κοιλιάς, αλλά σε άλλες περιοχές του σώματος. Άρα, ουσιαστικά για να καταλάβουμε, με αυτή τη διαδικασία είναι σαν να λιώνει με κάποιον τρόπο ακριβώς το λίπος και μετά το απορροφάει για να το απεγκλωβίσει από την κοιλιά. Σαν τρίτο τελευταίο στάδιο, εισάγουμε μία κάνουλα αναρρόφησης, η οποία αναρροφά απομακρύνει από το σώμα το ρευστοποιημένο λίπος. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι η μέθοδος έχει ένα αποτέλεσμα που είναι ορατό σε μεγάλο ποσοστό ευθύς αμέσως. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να το δει αμέσως μόλις σηκωθεί από το χειρουργικό κρεβάτι. Και πόσα λίτρα λίπος μπορεί να αφαιρέσει κάποιος? Εξαρτάται από την περιοχή. Έτσι. Σημαντικό είναι να μην γίνονται υπερβολές, γιατί μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα να είναι όμορφο, φυσικό, αλλά και ομοιόμορφο, να ταιριάζει στο σώμα του ασθενούς. Δεν έχει νόημα να πάμε να τελειοποιήσουμε την περιοχή της κοιλιάς και το υπόλοιπο σώμα να είναι δυσανάλογο. Έτσι, ο γιατρός κάνει έναν σχεδιασμό πριν ξεκινήσουμε την επέμβαση και το αποτέλεσμα πρέπει να ταιριάζει στην ηλικία, στο σωματότυπο του ασθενούς, αλλά και βέβαια στις προσδοκίες του. Ουσιαστικά η λιποαναρρόφηση, για να δώσουμε να καταλάβουν οι φίλοι μας, πρέπει να αποτελεί λίγο γλυπτική. Ακριβώς. Δηλαδή να έχει μια ομοιομορφία. Άρα, την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα της πρώτης εφαρμογής, μπορούμε να συνδυάσουμε, δηλαδή θα βγάλουμε λίγο λίπος από την κοιλιά, λίγο από το ψωμά, από το στομάχι και λίγο από τα ψωμάκια στους γλουτούς. Μπορούμε να τα κάνουμε και όχι, τα τρία μαζί? Δεν όχι, είναι ακριβώς έτσι. Επειδή η μέθοδος γίνεται με τοπική αναισθησία, υπάρχουν κάποια ασφαλή όρια. Mm-hmm. Αναχειρουργική ημέρα. Δηλαδή την ίδια ημέρα δεν μπορούμε να διορθώσουμε πολλές περιοχές. Περιοριζόμαστε συνήθως σε μία μεγάλη περιοχή ή δύο μικρές. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε την κοιλιά και τα πλαϊνά, μπορούμε να δουλέψουμε εσωμηρό και γόνατο. Εξαρτάται δηλαδή από την επιφάνεια της περιοχής που θέλουμε να θεραπεύσουμε και από την ποσότητα του λίπους που θα βγάλουμε. Mm-hmm. Συνήθως δηλαδή χωρίζουμε το πρόβλημα σε συνεδρίες, οι οποίες μπορούν να διενεργηθούν σε διαδοχικές ημέρες, όπως γίνεται συνήθως. Πολύ ωραία. Το γεγονός ότι θα αφαιρεθεί τόσος όγκος από το σώμα μας, μήπως αυτό σοκάρει τον οργανισμό μας? Γιατί ούτως ή άλλως μας προειδοποιούν στις λιποαναρρωφήσεις ότι πρέπει να είμαστε φιζολοί, να μην παίρνουμε θάρρος, να μην ζητάμε παραπάνω από αυτό που επιτρέπεται. Κάποιος όμως μπορεί να πει, κάνω που κάνω αυτή τη διαδικασία, κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ, να βγάλουμε και κάτι παραπάνω. Όχι, δεν πρόκειται περί χάρης. Ο γιατρός ουσιαστικά προγραμματίζει τι ακριβώς θα διενεργηθεί και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για να είναι η επέμβαση σε απολύτως ασφαλή πλαίσια. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα να μην έχει καμία επιβάρυνση όσον αφορά την υγεία του ασθενούς. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα λίγο ψεγάδιο στο κορμί και να έχουμε επιβαρύνει τον οργανισμό του ασθενούς. Γι' αυτό και η αναισθησία είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Μετά. Μετά το χειρουργείο, εγώ θα το ναι. πω. Πώς αισθάνεται οι ασθενείς? Θα πονάει, νιώθει κάποια ενόχληση? Θα έλεγα άριστα, καθώς οι περισσότεροι όταν βλέπουν το αποτέλεσμα είναι πολύ ευτυχισμένοι. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Όπως λέμε, ο χρόνος αποθεραπείας είναι μηδενικός. Τι σημαίνει αυτό? Ο ασθενής δίνεται, φοράει τα ρούχα του και επιστρέφει στις δραστηριότητές του. Δεν χρειάζεται να απέχει από δουλειά, από γυμναστήριο, από δραστηριότητες, εάν βέβαια δεν είναι πολύ επιβαρυντικές και δεν καταπονούν τον οργανισμό του. Επιστρέφει, αν όχι την ίδια, την επόμενη μέρα στη δουλειά του. Υπάρχει περίπτωση να μην πάει κάτι καλά στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας? Να υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, για παράδειγμα, ή να συμβεί κάτι απρόπτο? Όχι, δεν υπάρχει καμία παρενέργεια. Είναι απολύτως ασφαλής η μέθοδος. Ουσιαστικά είναι μόνο η αναισθησία που χορηγείται. Έτσι. Και αμέσως μετά ο ασθενής αισθάνεται σαν να μην έχει προηγηθεί τίποτα. Εάν έχει την παραμικρή ενόχληση, μπορεί να τη θεραπεύσει με κάποιο παυσίπονο κοινό, έτσι, το οποίο θα είναι για 1-2 ημέρες, τίποτα περισσότερο. Η περιοχή που θα έχετε επικεντρωθεί δεν θα πονάει, δεν θα νιώθουμε κάποια συγκεκριμένα ενόχληση? Συγκεκριμένα μας λύνει ασθενής στην περιοχή της κοιλιάς, είναι σαν να έχω κάνει πολλούς κοιλιακούς στο γυμναστήριο. Ναι. Ή στα ψωμάκια το ίδιο, ή στα μπράτσα ότι έχουν σηκώσει, έχουν κάνει την προηγούμενη μέρα αρκετά βαράκια, τίποτα περισσότερο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν είναι μία μέθοδος δίαιτας, δηλαδή λέμε θα φάω ό,τι μ' αρέσει, τώρα θα κάτσω, θα φάω για 6 μήνες, δεν με νοιάζει πόσα κιλά θα πάρω, θα πάω να κάνω την λιποαναρρόφηση και εντάξει, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι, δεν ακριβώς λειτουργούν έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι έτσι, δεν είναι μέθος αδυνατίσματος. Δηλαδή, εάν έχουμε έναν υπέρβαρο ασθενή, ο οποίος θέλει να κάνει τη συγκεκριμένη μέθοδο
σε πολλές περιοχές στο σώμα. Αυτό το οποίο θα πετύχουμε, γιατί η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτόν τον ασθενή, είναι να μειώσουμε το υποδόριο λίπος στις συγκεκριμένες περιοχές. Mm-hmm. Επειδή όμως το λίπος χωρίζεται και στο σπλαχνικό, αυτό το οποίο περιβάλλει τα όργανα, και αυτό επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από την διατροφή mm-hmm. του ασθενούς, θα πρέπει να υπάρχει και ένας συνδυασμός με σωστή υγιεινή διατροφή. Ούτως ή άλλως έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, και δεν είναι λίγες οι φορές που η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί σαν κίνητρο. Mm-hmm. Οι ασθενείς παροτρύνονται να ξεκινήσουν έναν σωστό τρόπο διατροφής, να ξεκινήσουν το γυμναστήριο, γιατί καθώς βλέπουν το σώμα τους να αλλάζει, ενθαρρύνονται, χαίρονται και αλλάζει και ο τρόπος ζωής τους, που ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Τέλεια. Θα ήθελα να πάμε σε χορηγούς, επιστρέφουμε για να δούμε το πριν και το μετά. Πολύ αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάντα πάρα πολύ. Πίσω στο στούντιο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, κοντά μου η κυρία Κωνσταντίνα Μάμαλη, δερματολόγος και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της κλινικής Cosmetic Derma Medicine. Μιλάμε για μία μέθοδο λιποαναρρόφησης που θεωρείται και χαρακτηρίζεται νέα, δυναμική και καινοτόμα. Laser Smart Lipo, λοιπόν. Είπαμε νωρίτερα τι θα πρέπει να γνωρίζουμε, το τι προηγείται, κυρία Μάμαλη, αυτής της επέμβασης. Πάμε να δούμε τώρα κάποια παραδείγματα, πριν και μετά. Ακριβώς. Και έχει πολύ ωραίο και μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, εδώ πέρα η μέθοδος έχει εφαρμοστεί στην κοιλιά, στην πρόσθετη επιφάνεια αλλά και στα πλαϊνά. Και βλέπω είναι άντρας. Ακριβώς. Ανδρικό παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα εφαρμόζεται και στα δύο φύλλα. Αυτό θέλω να πω. Πολύ ωραία αποτελέσματα. Η κάθε επέμβαση είναι και μοναδική. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τη συνεδρία στην ίδια περιοχή. Άρα λοιπόν, σε συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε κάνει δύο συνεδρίες. Μία τα πλαϊνά και μία την πρόσθετη επιφάνεια της κοιλιάς. Mm-hmm. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι μετά το χειρουργείο, ναι, δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Η επανεξέταση γίνεται στο μήνα, ναι, στο τρίμηνο, στο εξάμηνο και στο δηλαδή, χρόνο. Δηλαδή πας με κοιλιά και φεύγεις χωρίς κοιλιά. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό φαίνεται την ίδια ώρα, αλλά επειδή υπάρχει και το μετεγχειρητικό είδημα, ναι, όπως το λέμε, λόγω των τραυματισμών, θα περιμένουμε ένα μήνα για να δούμε το ολικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάντως είναι εντυπωσιακό, δηλαδή. Σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να κάνει μια πολύ έτσι καλή δίαιτα ο κύριος για να χάσει αυτή την κοιλιά. Και πάλι δεν έχει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί όπως είπαμε, το υποδόριο λίπος δεν ανταποκρίνεται τόσο στη διατροφή. Ναι. Και μερικές φορές λες, ρε παιδί μου, εγώ θα κάνω δίαιτα. Πραγματικά είσαι συνεπής και κάνεις τη δίαιτα και χάνεις από οπουδήποτε αλλού εκτός από την περιοχή που σε ενοχλεί. Και από περιοχές που δεν θα θέλαμε να χάσουμε, ναι, όπως είναι το πρόσωπο, παραδείγματος χάρη. Και όμως αυτές οι ενοχλητικές περιοχές παραμένουν. Ναι, ναι, μπράβο, είναι έξυπνη μέθοδος, πραγματικά. Πάμε να δούμε άλλη φωτογραφία. Εδώ έχει εφαρμοστεί η μέθοδος στον έσω μυρό και στην περιοχή εσωτερικά στο γόνατο αλλά και στην πρόσθετη επιφάνεια. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζεται και το θέμα της κυταρίτιδας, όπως σας είπα πριν. Mm-hmm. Καθώς πάμε τα διαφραγμάτια, τον εινώδη συνδετικό ιστό ανάμεσα στα λιποκύτταρα, εξομαλύνουμε και την τελική εικόνα του υποδόριου λίπους, αυτό το οποίο έχει απομείνει. Mm-hmm. Συν το ότι δημιουργείται και μία σύσφυξη του υπερκείμενου δέρματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, δηλαδή ωραία να χάσεις το λίπος. Mm-hmm. Τι θα γίνει όμως με το δέρμα σου? Και το θεωρώ πιο άσχημο να έχεις ένα χαλαρό δέρμα, πεσμένο δέρμα, από το να είσαι και λίγο στραφούλη. Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Αυτό ήταν κιόλας ένα μειονέκτημα, να το πω έτσι, της παλιάς κλασικής μεθόδου, γιατί μπορούσε ο χειρουργός να αφαιρέσει μεγάλη ποσότητα λίπους, αλλά τι συνέβαινε μετά με το χαλαρωμένο δέρμα, mm-hmm, το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί με μια, παραδείγματος χάρη, κοιλιοπλαστική, δηλαδή χειρουργική αντιμετώπιση, εκτομή ενός τμήματος δέρματος και εκ νέου συραφή. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά και την σύσφυξη. Mm-hmm. Δηλαδή το δέρμα δεν χαλαρώνει αμέσως μετά την επέμβαση. Έχουμε σύσφυξη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ σημαντικό. Οπότε και αυτό το παράδειγμα πολύ δυναμικό εγώ θα το χαρακτήριζα. Mm-hmm. Πάμε σε άλλη. Εδώ πέρα σε γυναίκα στην περιοχή της κοιλιάς και στα πλαϊνά. Mm-hmm. Πολλές γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να επανέλθουν στην προηγούμενη φυσιολογική τους σιλουέτα, όση δίαιτα και γυμναστική και να κάνουν. Εκεί ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος και να έχει πολύ ωραία αποτελέσματα. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν έχουμε ούτε σημάδια ούτε ουλές αμέσως mm-hmm. μετά την επέμβαση. Είναι ουσιαστικά μη επεμβατική η μέθοδος. Πολύ ωραία. Και βλέπουμε το σώμα πραγματικά έτσι πιο σφρίγγυλο, πιο, mm-hmm, πιο σφιχτό. Mm-hmm. Πάμε στην επόμενη.
και εδώ πέρα στην περιοχή της κοιλιάς. Έχετε δώσει σχήμα εδώ. Ακριβώς. Ουσιαστικά με το Smart Lipo διορθώνουμε το περίγραμμα του σώματος, κάνουμε μία λιπογλυπτική. Mm-hmm. Πάμε και στην επόμενη. Κοιλιά και πλαϊνά επίσης, βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλη απώλεια σε πόντους, mm-hmm. δηλαδή δεν είναι τόσο τα κιλά που θα χάσει κάποιος, δεν μας ενδιαφέρει η ζυγαριά τι θα δείξει τόσο το πριν και το μετά, αλλά οι πόντοι, ότι θα μειωθούν πάρα πολύ, mm-hmm. θα αλλάξουν οι ασθενείς νούμερο στα ρούχα τους, έτσι. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η κορυφαία κάθε δίαιτας. Και δεν θα μας ενοχλούν οι καμπύλες, να το πω, οι έντονες καμπύλες. Mm-hmm. Έχουμε άλλη? Στο προγούλι. Είναι περιοχές όπου η κλασική λιποαναρρόφηση δεν εφαρμόζεται τόσο συχνά, δεν είναι τόσο εύχριστη να το πω. Με τη Smart Lipo λιποαναρρόφηση έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα και σε τέτοιες δύσκολες περιοχές όπως είναι το προγούλι. Mm-hmm. Όπως είναι η περιοχή της γάμπας παραδείγματος χάρη, που και εκεί μπορεί να φέρει πολύ ωραία αποτελέσματα. Τέλεια. Και σμιλευμένα. Ναι. Εδώ. Η περιοχή της πλάτης, η γραμμή του σουτιέν όπως λέμε, που πολλές φορές ενοχλεί τις κυρίες. Ναι, είναι ένα άσχημο σημείο εκεί, ναι. όταν συσσωρευτεί λίπος και ναι. τα ρούχα δεν δείχνουν ωραία πάνω στο σώμα. Έχουμε άλλη φωτογραφία, πάμε να δούμε. Στα μπράτσα. Άλλο δύσκολο σημείο, ναι. ε. Ναι, ναι, ναι. Με μία μόνο συνεδρία, ουσιαστικά εφαρμόζεται η μέθοδος μία φορά και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ναι. βλέπουμε. Και βλέπω σφιχτό το μπράτσο, δεν το βλέπω κρεμασμένο, έτσι, σακουλιασμένο, mm-hmm. όπως λέμε. Έχουμε άλλη φωτογραφία. Ωραία, τελειώσαμε. Βεβαίως και όταν mm-hmm. οι ανάγκες του ασθενούς είναι, να το πω έτσι, αυξημένες, θα μπορούσε να συνδυαστεί η μέθοδος, όταν θέλουμε να πετύχουμε μία περαιτέρω σύσφιξη, με άλλες θεραπείες, όπως είναι οι ραδιοσυχνότητες, όπως είναι τα νήματα. Mm-hmm. Έτσι, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα όχι μόνο πιο αδύνατο, αλλά και αρκετά σφιχτό, να μην υπάρχει καθόλου χαλάρωση. Mm-hmm. Είναι θέμα πολυτέλειας όλες αυτές οι θεραπείες και το ρωτώ, γιατί εντάξει, δεν έχουμε όλη την ίδια οικονομική mm-hmm. δυνατότητα και νομίζω πως η ομορφιά και η υγεία πρέπει να παρέχεται και να είναι προσβάσιμη σε όλους. Οπότε, κάποιος κύριος, κάποια κυρία με περιορισμένα οικονομικά μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ωραίες προκλήσεις που μας παρουσιάσατε? Θα έλεγα πως ναι. Η μέθοδος κυμαίνεται στα απολύτως φυσιολογικά, έτσι, οικονομικά πλαίσια, που μπορεί να την υποστηρίξουν σχεδόν όλοι, έτσι, και θα έλεγα ότι είναι αρκετά οικονομική σε σχέση με την κλασική λιποαναρρόφηση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν νοσήλια, έτσι. Δεν υπάρχουν όλα αυτά να κάτσεις μέσα στο νοσοκομείο, mm-hmm. πιο βαριές έτσι περιπτώσεις, νομίζω αμέσως αφαιρείται ένα πολύ μεγάλο. Ακριβώς, γι' αυτό θα έλεγα ότι και οι ασθενείς αποφασίζουν και κάνουν την μέθοδο αμέσως μετά την συζήτηση με τον γιατρό. Και τα αποτελέσματα είναι μόνιμα? Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα, πολύ σωστά. Ήθελα να το τονίσω και αυτό. Στη συγκεκριμένη περιοχή που έχει εφαρμοστεί η μέθοδος, επειδή καταστρέφουμε τις λιποαποθήκες, δηλαδή το χώρο όπου εδράζεται το τοπικό λίπος και όπου έχει την προδιάθεση ο οργανισμός να αποθηκεύσει το έξτρα λίπος που προσλαμβάνει ο ασθενής με την τροφή του, χάνεται αυτή η προδιάθεση. Δηλαδή, αν ο ασθενής παραμείνει στο σωματικό βάρος συν πλην 3-5 κιλά, δεν θα έχει ποτέ κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Πρόβλημα θα δημιουργηθεί αν κάποιος πάρει συν 10, συν 30 κιλά, οπότε ο οργανισμός εκ νέου θα φτιάξει λιποαποθήκες σε άλλα μέρη του σώματος για να αποθηκεύσει αυτό το έξτρα λίπος. Μάλιστα. Αλλά συγκεκριμένη περιοχή είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οπότε, μια πολύ δυναμική θεραπεία η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες. Μέσα στο καλοκαίρι μια κυρία, ένας κύριος μπορεί mm-hmm. Να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Δεν απαγορεύεται λόγω της ηλιοφάνειας. Προλαβαίνει νομίζω μετά από έναν μήνα να βγει και στην παραλή. Εννοείται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία δένδειξη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μάμαλη. Πολύ εντυπωσιακά όσα μας περιγράψατε σήμερα. Καλή συνέχεια στο ωραίο έργο σας εύχομαι. Και την επόμενη φορά σας περιμένουμε και με νέες έτσι, ανακαλύψεις και επιτεύγματος στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.